σας, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλία που μας θυμίζουν φθινόπωρο. Λοιπόν, οι προτάσεις είναι πάρα πολλές, οπότε μάλλον θα κάνουμε και ένα δεύτερο πάρτι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, θα τα χωρίσουμε στα αγγλικά και στα ελληνικά βιβλία, γιατί έχουμε από όλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγγλικά. Γενικά θα προσπαθήσω να σας προτείνω βιβλία που δεν σας έχω ξαναπροτείνει ή βιβλία για τα οποία δεν σας έχω μιλήσει αρκετά. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν που σας προτείνω είναι το The 10,000 Doors of January. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο είναι τελείως underhyped. Έχει πάρα πολύ μαγεία, έχει απίστευτα σκηνικά, είναι πολύ όμορφο και ατμοσφαιρικό και μιλάει για την January, η οποία κάποια στιγμή βρίσκει ένα βιβλίο και φαίνεται ότι μέσα από αυτό το βιβλίο μπορεί να ζήσει τις ιστορίες άλλων. Και αυτό το βιβλίο λέει ιστορίες για μυστικές πόρτες, για αγάπη, για περιπέτεια, για κινδύνους, για όλα. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο που θα σας βάλει full στο κλίμα του φθινοπόρου, γιατί έχει αυτή την απλή μαγεία, την ανάλαφρη όμως, δεν είναι τόσο σκοτεινό και δύσκολο. Το επόμενο βιβλίο είναι το A Darkest Shade of Magic, μιλάει ουσιαστικά είμαστε στο Λονδίνο, αλλά το Λονδίνο δεν είναι έτσι απλό, έχει χωριστεί σε τρία βασικά βασίλεια και υπάρχει και το τέταρτο βασίλειο. Βασικά δεν τα λέει βασίλεια, τα λέει Red, Grey, Black και White London, χωρίζουμε δηλαδή τα Λονδίνα σε χρώματα. Το Black London είναι ένα μέρος το οποίο δεν το ακουμπάμε και κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει εκεί. Ουσιαστικά βλέπουμε τον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος έχει μια μαγική κάπα, σκεφτείτε λίγο τύπου Doctor Strange, ο οποίος όμως μπορεί να ταξιδεύει ανάμεσα στα Λονδίνα, μέχρι που γνωρίζει μια απίστευτη κοπέλα, η οποία θα του κάνει τη ζωή δύσκολη. Είναι πολύ ατμοσφαιρικό, έχει υπέροχες ιδέες αυτό το βιβλίο, κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Όλη η ατμόσφαιρα και το κλίμα του βιβλίου μου το βγάζει τελείως φθινοπορεινό. Είναι τριλογία, έχουν βγει και τα τρία και είναι από τη V.E. Schwab, είναι από τη συγγραφέα που έχει γράψει την Άντι Λαρού, εξίσου πολύ όμορφο φθινοπορεινό ανάγνωσμα. Απλά η Άντι Λαρού θέλει αρκετή υπομονή στα τρία πρώτα part. Αυτό από την αρχή σε βάζει στη δράση και στη μαγεία και σε όλο αυτό το όμορφο κλίμα των χαρακτήρων. Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο είναι το Horrid, είναι ένα βιβλίο που δεν βλέπουμε καθόλου να παίζει, ούτε στο Instagram, ούτε στο BookTube, ούτε πουθενά και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Είναι πραγματικά ένα πολύ έτσι ανατριχιαστικό μυθιστόρημα, το οποίο μιλάει για μια κοπέλα, η οποία μόλις έχασε τον πατέρα της και μετακομίζει από την Ηλιούλου στη Καλιφόρνια σε ένα παλιό σπίτι της οικογένειάς της. Όταν λοιπόν η Jane επιτέλους μπαίνει στο καινούριο σπίτι με τη μαμά της και αρχίζει να κάνει φίλους και τα σχετικά, είναι φθινοπορεινή η Νέα Αγγλία, είναι ξεκάθαρα φθινοπορεινό ανάγνωσμα, βλέπει κάποια πράγματα τα οποία της φαίνονται λίγο περίεργα. Έχει πάρα πολύ το paranormal στοιχείο, έχουμε φαντάσματα, έχουμε μυστικές ανατριχιαστικές αποθήκες, έχουμε παλιά σκονισμένα βιβλία. Είναι όλο αυτό το κλίμα του mansion, του όμως στοιχειωμένου, αλλά και δεν είναι απαραίτητα. Εδώ έχω την έκδοση του All Create και από πίσω έχει το σπίτι. Κοιτάξτε πόσο υπέροχο art. Και τέλος πάντων ήταν πραγματικά ένα βιβλίο που με έβαλε τελείως αυτό το ανατριχιαστικό κλίμα του φθινοπόρου και του Halloween και για πιο μετά αν θέλετε, οπότε είναι ένα βιβλίο που πραγματικά σας προτείνω. Όταν λοιπόν λέμε για φθινόπωρο δεν μπορούμε παρά να μην σκεφτούμε το Forks, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε δηλαδή το Twilight. Μια ιστορία που διαδραματίζεται σε μια μικρή πόλη που είναι άκρος φθινοπορεινή. Επειδή όμως δεν θέλω να σας προτείνω το Twilight, γιατί όλοι το ξέρετε, κάποιοι το αγαπάτε, κάποιοι όχι, θα σας προτείνω ένα άλλο βιβλίο, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το Twilight και μιλάμε για το Crave. Μιλάμε για ένα βιβλίο που μπαίνει και στα πλαίσια του Dark Academia. Είναι ένα σχολείο, μια ακαδημία, ας το πούμε, με ευρυκόλεκες. Τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί όταν πρόκειται για ακαδημία και για Dark Academia, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και πολλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ηρώων μας, γιατί είναι σε μια ιστορία coming of age, δηλαδή από μικρή μεγαλώνουμε. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν θεωρώ ότι είναι από τα επόμενα best seller, τα φοβερά που όλοι πρέπει να διαβάσουν. Θεωρώ όμως, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο, δεν ξέρω για τη συνέχεια, θεωρώ όμως ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, πάρα πολύ γλυκό, με το οποίο θα περάσεις καλά, θα διασκεδάσεις, θα χαθείς και θα θυμηθείς λίγο και θα ονειροπολήσεις από αυτά τα
τα χρόνια, τα παλιά, τα καλά, τύπου Twilight, Vampire Academy, Vampire Diaries. Μπαίνει μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και νομίζω ότι είναι ακριβώς ό,τι ψάχνετε για το φθινόπωρό σας. Και αφού λοιπόν είμαστε στο Dark Academia vibe, δεν μπορώ να μην σας μιλήσω για το Babel, πώς λέγεται τέλος πάντων, παιδιά δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι Dark Academia. Είναι πανεπιστημιούπολη φάση, έχει να κάνει με πολύ έτσι μαγεία, found family trope, έχει όλο αυτό το σκοτεινό που καλύπτει και τους χαρακτήρες αλλά και το μέρος στο οποίο βρίσκονται οι χαρακτήρες. Και μπορώ να πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο θέλει να πάρεις το χρόνο σου. Δεν είναι από τα βιβλία που διαβάζεται γρήγορα, είναι από τα βιβλία που κάθεσαι και επειδή έχεις τον καφέ σου δίπλα το ζεστό, το κεράκι στο ανοιχτό και είσαι πουλιασμένος στην κουβέρτα σου, μπορείς και το απολαμβάνεις και χάνεσαι τελείως μέσα στον κόσμο του. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Babel, ισχύει για όλα τα βιβλία της συγκεκριμένης συγγραφέως. Το ίδιο ισχύει και για το Poppy War που είναι πάλι δικό της, πάλι με ακαδημία, πάλι αρκετά dark fantasy, σκοτεινό δηλαδή μυθιστόρημα φαντασίας και είναι για αυτούς που τους αρέσει έτσι το hardcore φθινόπωρο που δεν θέλουν απαραίτητα κάτι ανάλαφρο αλλά είναι έτοιμοι να βουτήξουν και σε πιο σκοτεινά νερά. Άλλα δύο βιβλία έχω για τις αγγλικές προτάσεις και αφού μιλάμε για φθινόπωρο κατευθείαν στο μυαλό μας έρχεται μια νέα σχολική χρονιά. Θα μπορούσα να μην σας προτείνω και ένα romance, το Fake It Till You Break It. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, αλλά δεν έχω δει να το διαβάζετε, που σημαίνει ότι μάλλον δεν έχω μιλήσει αρκετά. Το συγκεκριμένο βιβλίο το έχω λατρέψει, έχει trope fake dating, μιλάμε για κολέγιο, για σχολείο, είναι αυτή η φάση περίπου. Τα μπερδεύω στην Αμερική τώρα, πότε είναι πανεπιστήμιο, πότε είναι κολέγιο, πότε είναι σχολείο. Δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, το πανεπιστήμιο το καταλαβαίνεις, αλλά εκεί με το κολέγιο και αρχές πανεπιστήμιου και τέλη σχολείου, κάπου χάνουμε. Τέλος πάντων, είναι αυτό το στυλ, είναι δύο οι οποίοι γνωρίζονται πολύ παλιά και για κάποιους λόγους, δικούς τους λόγους, αποφασίζουν να κάνουν ότι τα έχουν. Η χημεία τους δεν υπάρχει, μιλάμε. Αυτό το sexiness που βγάζουν, το hotness, σε μαγνητίζει. Διαβάζεις το βιβλίο σε ένα απόγευμα, πραγματικά. Είναι τέλειο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε ένα καλό romance, διαβάστε το. Και τέλος, νομίζω ότι δεν γίνεται φθινόπωρο χωρίς μάγισσες. Γίνεται, όχι δεν γίνεται. Οπότε θα σας προτείνω το Serpent and Dove. Μιλάμε για μια γλυκιά να το πω, αλλά και πονηρή μάγισσα, την Λου, η οποία ερωτεύεται έναν κυνηγό μαγισσών. Όπως καταλαβαίνετε είναι το απόλυτο enemies του lovers, έχει επίσης force proximity, δηλαδή αναγκάζονται να παντρευτούν, να παριστάνουν ότι είναι παντρεμένοι. Έχει πάρα πολύ μαγεία γιατί μιλάμε για μάγισσες, μιλάμε για κυνηγούς μαγισσών, τι άλλο να σου πω, παιδιά. Διαβάστε το, είναι τέλειο, βγαίνει νερό, πρόκειται για τριλογία και τρία βιβλία κυκλοφορούν. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι τέλειο. Πάμε λοιπόν στις ελληνικές μας προτάσεις και αφού μιλήσαμε για μάγισσες, θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα και θα σας προτείνω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που λέγεται Κυνήγι Μαγισσών. Ξέρω ότι με το που το ακούτε κυνήγι μαγισσών σκέφτεστε μάγισσες, μαγεία σε μια μικρή πόλη και τα σχετικά. Δεν απέχει πολύ από το φανταστικό όλο αυτό, δηλαδή είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, καθαρά, δεν έχει μέσα φαντασία, αλλά για να λέγεται κυνήγι μαγισσών σημαίνει ότι κάπως κάπου έχει να κάνει με μάγισσες. Δεν μπορώ να πω ακριβώς για να μην σας κάνω spoiler. Βρισκόμαστε στο Salem της Μασαχουσέτης. Είναι ένα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό ανάγνωσμα. Νιώθεις ότι βλέπεις ταινία ενώ το διαβάζεις. Λες και έχεις δει ένα επεισόδιο και θες να πας να βάλεις το επόμενο, αλλά ούψ, είναι βιβλίο, δεν μπορείς να βάλεις το επόμενο επεισόδιο. Πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις. Και αυτό είναι το τέλειο, γιατί η γραφή της Χρύσας είναι πραγματικά εκπληκτική, σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα, παρουσιάζονται όλα ακριβώς όπως πρέπει, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, εξηγεί κάποιες τοποθεσίες, έχει πολύ όμορφες υποσημειώσεις κάτω που άμα θέλεις να μάθεις το κάτι παραπάνω μπορείς να τις διαβάσεις και έτσι να μπεις περισσότερο στο κλίμα και στην ιστορία του τότε. Είναι
Πραγματικά υπέροχο, οι χαρακτήρες φοβεροί, το αγαπημένο μου κομμάτι είναι επίλογος και όχι γιατί δεν αξίζει το υπόλοιπο, αλλά επειδή στον επίλογο όλη η ιστορία δένει τόσο τέλεια που πραγματικά είσαι σε φάση γιατί τελείωσε, θέλω κι άλλο, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, σας το λέω εγώ, που δεν διαβάζω αστυνομικά μυθιστορήματα, το οποίο έχει μείνει ανεξίτηλο στην καρδιά μου. Το λάτρεψα, με κράτησε σε όλη τη διάρκεια του, δεν βαρέθηκα, δεν έκανε κοιλιά, κυλούσε πολύ γρήγορα, είχα την αγωνία, το άγχος, όλο αυτό το αστυνομικό μυστήριο. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε. Υπέροχο. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Για να μείνουμε λίγο στο κλίμα έτσι το ανατριχιαστικό και μικρές πόλεις και τα σχετικά, θα σας προτείνω το Salem's Lot του αγαπημένου Stephen King. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο το πήρα ξεκάθαρα για να το διαβάσω το φθινόπωρο, γιατί όλοι μου έχουν προτείνει το συγκεκριμένο βιβλίο για φθινόπωρο και έτσι θέλω να σας το προτείνω, ίσως να το διαβάζουμε και μαζί και όσο προχωράνε τα βίντεο να μου σχολιάζετε κι εσείς κάτω πώς σας φαίνεται και αν το έχετε πιάσει και αν όντως σας βγάζει φθινοπορεινό κλίμα. Είμαι σίγουρη θα τα απολαύσω, λάτρεψα του Stephen King το αντιπολεμικό μυθιστόρημα που ήταν τον Billy Summers, αγάπησα το graphic novel του των ωραίων κοιμωμένων, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα με μαγνητήσει το Salem's Lot. Μιλάμε λοιπόν για έναν συγγραφέα ο οποίος γυρνάει στη μικρή του πόλη για να γράψει ένα μυθιστόρημα, αλλά σε ένα σπίτι στο λόφο μένει ένας περίεργος άντρας, γενικά σε όλη την πόλη γίνονται πολύ περίεργα πράγματα, ένας σκύλος πεθαίνει, σκοτώνεται, ένα παιδί εξαφανίζεται, οπότε λίγο πολύ όλα αυτά που γίνονται τον παραξενεύουν. Έχει αυτό το ανατριχιαστικό creepy όλο vibe, οπότε είναι ένα βιβλίο που ανυπομονώ να διαβάσω. Μετά θα σας προχωρήσω και λίγο στα κλασικά γιατί δεν έχουμε μιλήσει και θα σας προτείνω τον υπέροχο Gatsby. Ο υπέροχος Gatsby δεν είναι ακριβώς φθινοπορεινό, δεν είναι όμως ούτε ακριβώς καλοκαιρινό, είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Δηλαδή είναι σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε τον μπάνιο μας στην πισίνα μας, αλλά έχουμε και τις βροχές μας που και που. Οπότε είναι ένα βιβλίο μικρό, το οποίο όμως έχει πάρα πολλά να πει και να δώσει. Είναι το αγαπημένο μου κλασικό βιβλίο μέχρι στιγμής. Δεν έχω διαβάσει όλα φυσικά, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο το λάτρεψα, το οποίο στην αρχή βέβαια με μπέρδευε, αλλά μετά κατάλαβα όλα αυτά που γινόντουσαν και όλα αυτά που είχαν υποθεί. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε σας το προτείνω για αυτήν την εποχή, τέλη καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, είναι ό,τι πρέπει. Να προχωρήσουμε και λίγο στο ρομαντικό της υπόθεσης. Θα σας μιλήσω για την Εκδίκηση του Κρυού. Είναι ένα βιβλίο που λάτρεψα. Είναι contemporary romance. Δεν σου λέει ότι είναι φθινόπωρο, αλλά όλο το κλίμα και όλη αυτή η σκοτεινάδα που περιέχεται στην ιστορία, όλο αυτό το σκοτεινό που περιέχει η ιστορία, σε κάνει να νιώθεις, εμένα τουλάχιστον με έκανε να νιώθω ότι είναι το φθινόπωρο. Είναι ένα contemporary το οποίο είναι hot, είναι καθηλωτικό, έτσι περιέργεια, σε ένα διαρκό άγχος. Οπότε ναι, σας το προτείνω, το λάτρεψα. Και για να μείνουμε λίγο στο romance, θα σας μιλήσω για τη Σεούλ, το οποίο είναι ένα βιβλίο με περιπέτεια, ένα βιβλίο με έρωτα και αφού μιλάμε για Σεούλ, ξέρουμε όλοι που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στη Νότια Κορέα, είναι μικρό, οπότε θα αρχίσει και πολύ έτσι ευχάριστα και ανάλαφρα το φθινόπωρό σας. Και για να μείνουμε σε romance για λίγο ακόμη, για ένα μόνο βιβλίο, δεν θα μπορούσα να μην σας προτείνω το συγκεκριμένο. Το διαβάζω τώρα, σχεδόν το έχουμε τελειώσει με τη Δανάη και μιλάω για την Έντολη του Βασιλιά. Είναι ένα βιβλίο που θυμίζει Outlander. Αν λοιπόν εσείς ακούτε Outlander και δεν σας έρχεται στο μυαλό το φθινόπωρο, κάτι γίνεται λάθος. Λοιπόν, έχει τέρμα vibes Outlander. Εγώ προσωπικά είμαι μεγάλη fan του Outlander. Το λατρεύω, το αγαπώ, το βλέπω ξανά και ξανά. Έχω διαβάσει τα βιβλία, όχι όλα, αλλά έχω διαβάσει κάποια από αυτά. Το λατρεύω. Το συγκεκριμένο βιβλίο βγάζει τέρμα αυτά τα vibes. Μιλάμε για έναν Σκοτσέζο ο οποίος πάει στην Αγγλία για να διαλέξει νύφη, γιατί ήταν εντολή του βασιλιά. Διαλέγει λοιπόν μια Αγγλίδα και τη φέρνει πίσω στη Σκωτία.
έχουν όλη αυτή την ένταση μεταξύ τους που έχει και ο Τζέιμι με την Κλέρ. Η συγκεκριμένη ηρωίδα στο βιβλίο μπορεί και θεραπεύει ακριβώς όπως η Κλέρ. Έχει το δικό της ταπεραμέντο, δεν μπορούν να την κάνουν ό,τι θέλουν, είναι ευαίσθητη αλλά είναι και πολύ δυναμική. Και ο Άλεκ, ο πρωταγωνιστής μας, είναι ο γνωστός άγριος Σκοτσέζος, ο οποίος θέλει να περνάει το δικό του και δεν σηκώνονται αντιρρήσεις. Έλα όμως που έχει μπλέξει με την Τζέιμι, μια γυναίκα με ένα αντρικό όνομα. Έχει πολλά να δώσει αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, όλοι το έχουν λατρέψει, το λατρεύω και εγώ μέχρι στιγμής, είναι υπέροχο. Δοκιμάστε το, σίγουρα το έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει και δεύτερο βιβλίο, το οποίο όμως δεν είναι συνέχεια. Στο δεύτερο βιβλίο βλέπουμε το γιο του εχθρού του πρωταγωνιστή μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύο διαφορετικές ιστορίες, ωστόσο στο δεύτερο βιβλίο βλέπουμε και τι γίνεται με κάποιους χαρακτήρες από εδώ. Και φυσικά όταν μιλάμε για φθινόπωρο, το oriental κλίμα συνεχίζει να υπάρχει, έρχεται από το καλοκαίρι και πιάνει και αρχές Σεπτέμβρη, οπότε δεν θα μπορούσα να σας προτείνω το φωτιά και στάχτες. Σε αυτή την ιστορία βλέπουμε τη Λέιλα, που είναι μια σκλάβα, και βλέπουμε και τον Έλιας, ο οποίος είναι ένας στρατιώτης. Η μάνα του είναι μια σκύλα και μισή, οπότε ο Έλιας δεν συμφωνεί με όλες τις πράξεις της και όλα αυτά που κάνει και υποστηρίζει, και ερωτεύεται λοιπόν μια σκλάβα. Και δεν είναι τόσο έντονο το romance σε αυτό το βιβλίο. Υπερισχύει η δράση, οι δοκιμασίες που έχει, η εκπαίδευση στο να γίνει κάποιος στρατιώτης, στο να γίνει κάποιος μετέπειτα αυτοκράτορας. Οπότε, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για μένα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το θέμα είναι, εγώ είχα άλλο θέμα τότε, επειδή είναι δυστοπικό, και εγώ μόλις είχα διαβάσει την Κόκκινη Ανατολή, αν βάλεις δίπλα την Κόκκινη Ανατολή και βάλεις και αυτό, όχι. Οπότε εγώ επειδή διάβασα, όχι με την έννοια ότι υπάρχουν κάποια πράγματα εδώ, τα οποία στην Κόκκινη Ανατολή είχαν δοθεί πολύ καλύτερα. Οπότε εγώ βγαίνοντας από τον κόσμο της Κόκκινης Ανατολής και πηγαίνοντας στον κόσμο των Φωτιά και Στάχτες, είχα κάποια προβλήματα. Αλλά εντάξει, όχι, τώρα που το βλέπω μετά από καιρό, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και θέλω οπωσδήποτε να συνεχίσω. Ξάλλου είναι και το πρώτο βιβλίο, πάντα στα πρώτα βιβλία δεν είναι όλα τέλεια, το ξέρουμε, συνεχίζουμε και πάμε παρακάτω για να δούμε πώς εξελίσσεται ο συγγραφέας και η ιστορία του. Οπότε, ναι, είναι πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο μου άρεσε, το προτείνω. Δεν ξετρελάθηκα, όπως με την Κόκκινη Ανατολή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε θα συνεχίσω κι εγώ, διαβάστε το κι εσείς να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Τέλος, αφού είμαστε σε oriental κλίμα, θα τέριαζε υπέροχα και η ιστορία της Καμίλ, μια ψεύτρα καμιλοπάρδαλη, η οποία περνάει μια μικρή περιπέτεια σε αυτό το παραμύθι. Είναι για τους μικρούς μας φίλους και έρχεται μαζί με ένα τετράδιο δραστηριοτήτων, το οποίο όταν διαβάσετε το βιβλίο μπορείτε να παίξετε και να δείτε τι κατάλαβε το παιδί σας, αλλά να κάνει και διάφορες δραστηριότητες για να περάσει πολύ ωραία και εύκολα το χρόνο του. Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω για ένα βιβλίο το οποίο σίγουρα το έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάει για το σπίτι των Hollow, μιλάμε για τρεις αδερφές. Είναι ένα paranormal μυθιστόρημα, δηλαδή υπερφυσικό. Είναι υποκατηγορία του fantasy το paranormal, αλλά είναι υποκατηγορία του low fantasy. Τώρα, ναι, μη σας μπερδεύω, είναι paranormal, έχει το υπερφυσικό του στοιχείο. Είναι ξεκάθαρα ένα βιβλίο που κάποιος θα διαβάσει το φθινόπωρο, δηλαδή και μόνο από την περίληψη αν τη διαβάσετε θα σας βγάλει φθινοπωρινά και ανατριχιαστικά vibe, οπότε είναι και stand alone, σας το προτείνω, διαβάστε το, έχει κάψει κόσμο, το έχει λατρέψει πολύς κόσμος, οπότε γιατί όχι κι εσείς. Το επόμενο που θα σας προτείνω είναι λίγο περίεργο να δείτε στο κανάλι μου και είναι λίγο περίεργο γιατί εγώ δεν διαβάζω τέτοια, δεν διαβάζω βιογραφίες. Όμως, η βιογραφία του Σέξπιρ, όλη η αλήθεια για τη ζωή του Σέξπιρ, από τις εκδόσεις Μετέχνιο, ήταν ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά μου κράτησε το ενδιαφέρον. Γενικά όμως εγώ, επειδή λατρεύω τον Dark Academia, λατρεύω και όλο αυτό το αρχαιοελληνικό στυλ, όλη αυτή την εποχή του Σέξπιρ, έχω διαβάσει και κάποια έργα του, μου άρεσαν πολύ, οπότε είναι μια προσωπικότητα η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ομολογώ ότι το πρώτο κεφάλαιο δεν με τράβηξε, ήμουν σε φάση τι τώρα αυτό θα γίνεται σε αυτό το βιβλίο. Αλλά μόλις τελειώσουμε το πρώτο κεφάλαιο, πραγματικά είναι μια εξαιρετική βιογραφία. Μαθαίνεις πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά όχι και μόνο για αυτόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς στο βιβλίο είναι ότι δεν ξέρουμε ουσιαστικά τίποτα για τη ζωή του Σέξπιρ. Μπορούμε όμως να μάθουμε από τα έργα του, μπορούμε να δούμε από τους ανθρώπους με τους οποίους ζούσε, από το πού ζούσε, από
πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε λίγο και την ιστορία γύρω από αυτόν και τη ζωή γύρω από αυτόν για τους βασιλείς τότε και τα σχετικά. Ήταν πραγματικά υπέροχο βιβλίο, δεν ξέρω γιατί δεν έχει παίξει αρκετά, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που λατρεύουν το Σέξπιρ, οπότε αν σας κάνει κλικ το όνομα Σέξπιρ, τα έργα του Σέξπιρ, γιατί όχι να μην πάρετε και τη βιογραφία του να τη διαβάσετε. Εμένα μου βγάλε αυτό το φθινοπορεινό κλίμα, γιατί γενικά τα έργα του Σέξπιρ μου βγάζουν αυτό το sadness στο τέλος του καλοκαιριού που μπαίνει το φθινόπωρο, αλλά και ενθουσιασμός του φθινοπόρου που αλλάζει η εποχή και βλέπουμε κάτι καινούριο. Οπότε, αφού τα έργα του μου βγάζουν αυτό, δεν μπορούσε να μην το βγάλει και η προσωπικότητά του. Αυτά ήταν τα βιβλία λοιπόν που σας προτείνω σαν πρώτο part. Ελπίζω να βρήκατε κάποιο που να σας αρέσει, να αν έχετε διαβάσει κάποιο πείτε μας στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Αφήστε φυσικά και τις δικές σας προτάσεις, εννοείται και εγώ θέλω προτάσεις για φθινοπορεινά αναγνώσματα. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, ξέρετε ότι φθινόπωρο και Dark Academia πάνε πακέτο, οπότε μπορείτε να τσεκάρετε το βίντεο μου του τι σημαίνει Dark Academia και βιβλία του Dark Academia. Αυτά λοιπόν από εμένα. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα subscribe να γίνουμε πολύ, με βοηθάτε πάρα πολύ. Και μου δείχνω ότι με στηρίζετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδα και στο Ζάπιο, το είδα και στα σχόλιά σας, τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι είναι τεράστια τιμή, ότι είμαι πραγματικά ευγνώμων που είστε δίπλα μου και βλέπετε τα βίντεο μου, με στηρίζετε και τα σχετικά. Οπότε, ναι, σας στέλνω μεγάλη αγκαλίτσα και καρδουλίτσες. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!